Καλησπέρα την ομάδα Retro X Gamers. Είμαι ο Μελέτης. Θα στηθούμε τα μέλη για αρχή, να ξέρουμε ποιους ακούτε. Λοιπόν, με τη σειρά είναι ο Νίκος. Καλησπέρα. Ο Ιορδάνης. Καλησπέρα. Ο Χρήστος. Καλησπέρα. Και ο Μάριος. Καλησπέρα. Θέλουμε να μιλήσουμε για την παρουσίαση που έγινε πριν κάποιες μέρες στο Λονδίνο για το Xbox Hero 2019. Ένα διάφορο ζήτημα που απασχόλησε τις τελευταίες μέρες στο κόσμο του gaming. Θα θέλαμε κάποιες γνώμες να μοιραστούμε μαζί σας. Θα συγκινήσουμε τον Νίκο. Νίκο, πώς φάνηκε η παρουσίαση? Ήταν τα πράγματα λίγο, κάποιοι το χαρακτηρίσαν ότι ήταν λίγο αδύναμα για τη Microsoft. Εγώ τα είδα πάρα πολύ δυνατά. Τώρα ότι δεν είχε αποκλειστικά που περιμέναν όλοι οι exclusive δυνατά τύπου Gears και τέτοια που όλοι τα περιμέναμε ή τα δυνατά exclusive που περιμέναν όλοι να δουν από τις μεγάλες εταιρείες. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν θα το βλέπαμε. Εμείς, ας πούμε, που ασχολούμαστε πάρα πολύ, το ξέραμε. Δεν περιμένουμε κάτι σε αυτή τη γενιά τόσο δυνατό. Η Microsoft δεν είναι... Δεν θα το κάνει, δηλαδή, στη φάση αυτή. Περιμένει. Έπραξε σωστά, πιστεύω, με την παρουσίαση που έκανε στο Inside Xbox. Και ότι προχωράει δυνατά για την επόμενη γενιά και ότι χτίζει αυτό που έπρεπε να έχει χτίσει εδώ και πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι και τα παιδιά εδώ πέρα συμφωνούν, και ο Ιορδάνης και ο Μάριος. Ο Χρήστος δεν ξέρω. Θα σου πω την γνώμη, θα πω κάποια άλλη στιγμή. Πιο μένα. Τώρα, εγώ είμαι... Ναι, εντάξει, πήγε καλά. Είπε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Και κυρίως εγώ ήθελα, αυτά που ήθελα να ακούσω τα είπα, ας πούμε, ο Phil Spencer είναι ο αρχηγός του Xbox, όσοι δεν γνωρίζουν. Εγώ ήθελα να ακούσω και για την τιμή, πρώτα απ' όλα, καταρχήν για τη δύναμη, για τα specs του επόμενου Xbox, που πιστεύω για μένα είναι, πολλοί θα πούνε, μα τι λες τώρα, είναι τα παιχνίδια, είναι αυτό που λένε διάφοροι. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα είναι τα specs σε μια κονσόλα, και μετά είναι τα παιχνίδια, γιατί τα παιχνίδια έρχονται. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν τα έκανε αυτό η Microsoft το 2013 έως τώρα. Αυτό θα το πούμε λίγο πιο μετά. Λίγο να ξεκινήσουμε τι έγινε στην έκθεση και πώς η Microsoft πλάσαρε στην ουσία όλες τις υπηρεσίες σε μία και έκανε την κίνηση MAT προς τις υπηρεσίες και στο ίντερνετ. Που είναι λίγο δύσκολο αυτό από την άλλη μεριά να το κάνει βασικά. Τώρα δεν ξέρω και ο Ιορδάνης τι γνώμη έχει. Θα μας πει ο Ιορδάνης. Αυτό έκανε μια παρουσίαση. Ναι, πες μας. Εσύ, περιμένω την δικιά σου. Πώς σου φάνηκε η... Εντάξει, αδερφέ, εγώ δεν... Ό,τι είπε εδώ ο Νίκος, ρε φίλε. Είμαι πολύ κοντά σε αυτά, τα λέγω. Με τα δικά του είμαι πάρα πολύ κοντά, ρε φίλε. Τι να προσθέσω. Είμαι πολύ κοντά σε αυτά. Δεν, απλώς αυτό δηλαδή. Όντως, ρε παιδί μου, είχαν ενημερώσει οι άνθρωποι. Είχαν ενημερώσει το κοινό του Xbox. Εννοείται, για το κοινό του Xbox μιλάω, ότι δεν θα δείξουν τίποτα. Δεν θα βγάλουν τσιμουδιά για το Scarlett και επίσης δεν θα δείξουν 3 αλφα τίτλο. Κανένα, τίποτα, μηδέν. Είχαν πει για 2 αλφα τίτλους, όπως και δείξανε. Αυτό. Όπως και δείξανε. Και ο καταιγισμός που έγινε, αδελφέ, μελέτη, μην ξεχνάμε. Ο καταιγισμός που έγινε, αδελφέ, από παιχνίδια. Ασχέτως από τα 2 αλφα, δεν μας πειράζει αυτό. Και κατοικισμός παιχνιδιών και μετά και κάποια έσπασε αποκλειστικότητα. Εντάξει, το πιο κουφό είναι αυτό με τα Final Fantasy μέσα στο Game Pass. Είναι πολύ κουφό αυτά που γίνανε μέσα στο Game Pass, τα Yakuza, μέσα στο Game Pass. Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, σου λέω άλλο ρε φίλε, εδώ είσαι ρε φίλε, είσαι εδώ. Δηλαδή, δεν έχεις πολλά φραγκάκια, αγόρι μου, έχεις προβλήματα, θες να παίξεις παιχνιδάκια και δεν έχεις φράγκα εδώ, έλα δώσε μας. Απλά ρε μάγκες. Δεν γίνεται, απλό είναι τελείως, δεν θέλει παραπάνω να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ένας που δεν έχει φράγκα, ρε φίλε, αυτό θα σκεφτεί που δεν έχει, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, στο κεφάλι μου, εγώ εντάξει είμαι φανατισμένος, άστο. Εγώ είμαι άστο.
Αλλά ένας που είναι φυσιολογικός gamer, φίλε, ξέρω εγώ, έτσι που είναι gamer, πού θα πάει ρε μάκες, πού θα πάει. Ναι, να άμα του λέω άλλος, ξέρω εγώ, έλα, ξέρεις πόσα ρίφα μελέτη, ξέρεις πόσα παιχνίδια του βάλε μέσα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και Νίκο, το πούμε, θυμάστε βάλε μέσα, δηλαδή... Να πούμε λίγο ότι το παιχνίδι, ο ΑΑ τίτλος είναι Israel, είναι το Everwhite, από τα Xbox Game Studios. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ σε αυτού του παιχνιδιού, εντάξει, και το σέβομαι αυτό που κάνει η Rare. Και ότι δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω σαν, σε αυτή τη γενιά από τίτλους, οπότε η Microsoft αυτό το πράγμα. Απλώς διαφημίζει, ναι, διαφημίζει, στρώνει το δρόμο για την επόμενη γενιά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα να παίρνεις μια κονσόλα από το υπόγειο και την πηγαίνεις σιγά σιγά στο ρετυρέ, όροφο-όροφο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχει κατορθώσει από το 2013, γιατί εντάξει, κατά ψέματα, δύο χρόνια ήμασταν στην αφάνεια. Τέλος πάντων, από το S και μετά άνοιξε και ξύπναγε το Microsoft, δηλαδή, και σε αυτό οφείλεται και ο Spencer που είναι και ο δημιουργός όλων αυτών που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τώρα στη Microsoft. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ιωδάνης είπε κάποια πράγματα, εντάξει, πολλοί έχουν γνώμη και πολλοί έχουν και πολλοί έχουν κοροϊδέψει η Microsoft γι' αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω, δηλαδή βγάζει η Sony κάποια παιχνίδια, δεν χρειάζεται να τα κοροϊδέψεις. Ας πούμε η Microsoft βγάζει ένα αποκλειστικό, όλοι εδώ χλεβάζουν, ας πούμε, και ειδικά αυτό γίνεται και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Θέλω να το πω, δεν χρειάζεται να χλεβάζεις για κάποιον που οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να σε δαγκώσει και να σε καταπιεί. Γιατί αυτό είναι. Αυτό φταίει γιατί στην κακή φήμη του Xbox στην Ελλάδα. Εντάξει. Μεταξύ μας τα έχουμε ζητήσει πολλές φορές, θα μοιραστούμε. Ναι, μεταξύ μας, αλλά ο κόσμος έχει, εντάξει, το θέμα είναι τώρα, όχι ότι δεν αξίζει και το PlayStation, είναι μια πάρα πολύ δυνατή πλατφόρμα. Εγώ, εντάξει, ξέρουν, όσοι με ξέρουν, δηλαδή τα παιδιά από την ομάδα που είναι και μέλη των Retro Gamers και άμα με ακούσουν, ξέρουν ότι είμαι υποστηρικτής του Xbox. Αλλά έχω και PlayStation, τα ξέρετε και εσείς παιδιά και συλλογές μου. Αλλά γέρνω προς την μεριά του Xbox, πάντα έγερνα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει η προσοχή σε αυτή την κονσόλα και σε αυτή την. Δεν είναι πως στην εταιρεία και δεν το λέμε για θέματα αμερικάνικα και αυτά είναι έξω από εμάς. Αυτά δεν ισχύουν. Εδώ μιλάμε για gaming και μιλάμε για... Καταλάβατε, εντάξει, καλώς κακώς η Microsoft είναι μια εταιρεία που εντάξει, κοιτάει και τα χρήματα, αλλά τώρα μας αποδεικνύει ότι δεν κοιτάει μόνο αυτό πλέον, κοιτάει και τον gamer. Έχει έρθει σε μια φάση ότι θέλει να ευχαριστήσει τον gamer. Και με το Pass και με πολλά πράγματα και με τις κονσόλες τους. Πάντως είναι πιο κοντά στο κοινό κόσμο, είναι πολύ πιο κοντά, να πούμε αυτό που λέει και πριν ο Ιωάννης, είναι πιο πολύ πιο κοντά το Xbox. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι πιο πλουσιό. Για το μέσο καταναλωτή, μελέτη, για το μέσο καταναλωτή, ρε φίλε, που... Ναι, που θα σκεφτεί τα χρήματα, που θα σκεφτεί τα χρήματα, ρε φίλε, πού θα πάει, ρε φίλε. Δεν μιλάμε να έχει κολλήματα, εντάξει, άμα κάποιος θέλει τα παιχνίδια της Sony, θα πάει στη Sony, εννοείται. Θέλει διακαώς, ναι, εντάξει, εννοείται. Okay. Άμα θέλει κάποιος διακαώς να παίξει, ρε παιδί μου, ένα Uncharted, ένα Horizon Zero Dawn, ένα Spider-Man. Ή το... πώς θέλει να το κάνω, το καράφλα μου, ρε, πες το, ναι, ή αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, το War λέγεται ως παρτιά της... Ναι, εντάξει, το ξέρεις, αρέσει, συγγνώμη, δεν το έκανα επίδεση, ειλικρινά, το ξέρω. Δεν πειράζει, εντάξει. Τέλος πάντων, ένας που θέλει διακάζω να παίξει αυτά, αναγκαστικά θα πάει σε αυτή την πλατφόρμα. Τι θα κάνει. Εννοείται. Δεν μπορώ να ακούω τι να το είπε, αφή. Θα να παρακαλώ να μην μιλάει στο μικρόφωνο. Να γελάω. Θέλω μόνο να ακούσω από το στόμα του Χρήστη τι και πώς. Όχι, δεν θέλει να ξέρω αυτό. Θέλω να μου πεις, γιατί εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς. Θέλω να μου πεις, τι διαφωνείς στην έκθεση που είναι αυτή τη στιγμή. Πού είδες το λάθος. Διαφωνία μου λίγο, εντάξει, ας αρχίσουμε. Εντάξει, ωραία η έκθεση σας. Μια χαρά πήγε. Όχι εσάς, τα παιχνίδια. Εντάξει, εσύ υποστηρίζεις το Xbox, εγώ υποστηρίζω το PC και την Sony, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιχνίδια δηλαδή που έδειξες, εντάξει, για μένα ωραία, της Rare βασικά, πολύ ωραίο. Αυτό θα βγει σε 2-3 χρόνια από τώρα. Οπότε, καλό Scarlett. Εντάξει, οπότε, ναι, χαίρομαι πολύ. Πάει το One. Τέλος πάντων, όσα έδειξε ρε παιδί μου, εντάξει, θα βγουν του χρόνου. Εμένα με εντυπωσίασαν 4.
Από αυτά που είδα ήταν δηλαδή της Rare, ήταν το άλλο, το, ένα FPS, ξέρω εγώ, κινέζικο που έδειξε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το είναι ο αντικαταστάτης του Counter Strike. Ναι, το κινέζικο Noco. Αλλά στο πέντο το όδες, είπε, only console Xbox. Ναι, ναι, το είδα. Εντάξει, αυτό μπορεί να αλλάξουν βέβαια, μέχρι να βγει. Δεν νομίζω ότι. Ημερομηνίες δεν είδαμε, τέλος πάντων. Δεν συμβαίνει αυτό, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει. Λοιπόν, κατά δεύτερον, εντάξει, όχι, το τρίτο παιχνίδι που με εντυπωσίασε ήταν το Age of Empires το 4. Και τελευταίο ποιο ήταν? Ναι, στις Relic, Relic στη Microsoft. Relic, έχει Relic. Το είχαμε πει, ναι, εγώ έκανε το Company of Heroes και το Warhammer και τα λοιπά, αυτά να ξέρεις, τα έχουμε παίξει και εσύ και εγώ. Εσύ και φανατικός στο Warhammer. Σε strategy έχει φτιάξει παιχνιδάρες εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά, ναι, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι φοβερό και το Company of Heroes στο PC είναι απίστευτο παιχνίδι. Εντάξει, εγώ που παίζω strategy είναι. Το Steam είναι τσάμπα. Να πάτε να το πάρετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και το τέταρτο παιχνίδι που με εντυπωσίασε. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Flight Simulator θα πούμε. Εντάξει, φοβερό, πολύ ωραίο. Αυτά. Όλα τα άλλα, εντάξει, με άφησαν διάφορο και ήταν παιδικά. Αυτή είναι η γνώμη μου για μένα. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι. Μα δεν περίμενε. Ένα χείλο. Δεν ένα χείλο, δεν έδειξε ντροπή. Τι θες. Ναι, το είπα. Το είπα. Το είπα. Το είπα. Αγοράκι μου, το είπα. Αγοράκι μου, δεν θα δείξω τίποτα. Γιατί δείξαν το όρι. Δείξαν τον Gears Tactics. Το Gears. Το στρατηγική στο Gears δεν το δείξανε. Θα τα δείξουν τώρα στην έβδομη. Σε αυτό που θα γίνει που θα είναι μετά. Πώ τα λένε. Α, έδειχναν και 2-3 παιχνίδια, ρε παιδί μου, πιο. Πώ να το πω. Τύπου. Εντάξει. Για μένα έτσι, εγώ βαρέθηκα λίγο. Αυτή είναι η γνώμη μου, εντάξει, οκ. Okay. Ρε Χριστάρα, inside Xbox ήταν, φίλε, δεν ήταν Y3. Inside Xbox ήταν. Ωραία, και. Inside Xbox ήταν, λέω. Αυτό, είναι παρουσίαση. Είναι στο Λονδίνο. Είχαμε πει αυτό. Ναι, τι πάει να πει Y3, θα μπορούσε να δείξει κάτι. Δεν σου λέω 2 δευτερόλεπτα. Δείξε μας μια σκηνή, ξέρω εγώ. Ένα πυροβολισμό από ένα τέτοιο. Τι θέλει να σου δείξει. Για να βγει μετά η αντίπαλη όχθη. Να γουστάρει τι. Λες και δεν ξέρουμε εμείς ότι... Βλέπεις... Δεν έχω... Βλέπεις μια έκθεση και να δεις κάτι να γουστάρεις, καταλάβες. Περιμένεις πως και πως να σου πετάξουν, ξέρω εγώ, ένα ψίχουλο, ένα κάτι, να... Ξέρεις, να μείνεις στην τζίτα. Εγώ δεν το είδα αυτό. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είδες άλλο πράγμα. Μάλλον θα δεις άλλο πράγμα, θέλετε. Η άποψή μου είναι, η Ιορδανή. Ναι, καλή είναι να αποψίσουμε, ναι. Να λέει κάποιο άλλο πράγμα, γιατί δεν εξηγείται αυτό που λέει. Την άποψή σου λες, αλλά ουσιαστικά. Ρε φιλαράκι, αφού κράζει το κοινό του Xbox αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Σαν να λες κάτι του ψυχουζάκι, δεν είναι. Δεν έκραξα κανένα. Απλά σου είπα τα παιχνίδια. Με συγχωρεί. Ναι, αυτό που λες για τα ψίχουλα. Γιατί πολύ. Ναι, εγώ σου είπα τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα, περίμενε. Αυτό που λέω τα ψίχουλα σε παιχνίδια ρεαλιστικού τύπου. Καταλαβέ. Ωραία. Πιο ρεαλιστικό, όχι παιδικού τύπου που ήταν όλα, ξέρει, είχαν το ίδιο μοτίβο. Τα οποία εντάξει. Κανένα είχα, παιχνίδι είχα, που έδειξε. Ναι, είχαν το ίδιο. Ναι. Είχαν όταν σου λέει ρε φίλε. Αλλά δεν περίμενες να δεις. Είχαν το ξέρα μου πιο light motivo, κάτι. Εννοείς. Και μου θύμισε, περίμενε, για φέτο. Και μου θύμισε λίγο το τέλος του 360 να πούμε, που ήταν από hardcore κονσόλα, έγινε η κονσόλα του Kinect. Αυτό. Έλα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Κοίταξε. Για το 360 δεν θες να αναφέρουμε πέρα πράγματα. Δεν είναι κονσόλα ρε φίλε, αλλά στα τελευταία του ήταν κινεκτό παιχνίδι. Όποτε το αναφέρουμε, τρέχουν αυτοί που είχαν PlayStation 3 και κρυβόντουσαν στις φωλιές. Εντάξει, τώρα μην το αναφέρουμε αυτό. Ότι το πώς ήταν και το πώς έφτασε η Microsoft σε αυτό το σημείο δεν οφείλεται στο αγοραστικό κοινό, οφείλεται σε αυτούς που. Το έχουμε πει, ρε μάγκες. Το έχουμε πει. Είχε αυτοκτονικές τάσεις. Από ένα σημείο και μετά είχε αυτοκτονικές τάσεις. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Είναι κάποια πράγματα που. Ο κόσμος δεν τα ξέρει, Ιορδάνη. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Ναι, δεν τα ξέρει ο κόσμος ότι είχε λάθος χειρισμούς. Εντάξει, ο Μελέτης που είναι gamer ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά το έχει αφήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, τώρα ξανά έχει πει. Ο Μάριος, ας πούμε. PlayStation είχε το παιδί, εντάξει, δεν είναι. Τώρα πήρε Xbox και θέλουμε και τη γνώμη του να πούμε τι έχει δει όλο αυτό τον καιρό που ήθελε. Πρόσεξε να πει, γιατί αυτό εδώ σε περιμένει στη γωνία, ναι. Βεβαίω, λοιπόν. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω πολύ. Θα σταθώ πιο πολύ. Δεν θα μιλήσω τόσο για gaming, αλλά θα σταθώ στα λόγια του Spencer και θα πω το εξή, ότι να τονίσω
ότι είπε ότι το Scarlett δεν θα κάνει τέτοια λάθη με την κυκλοφορία του Xbox One. Αυτό το, το είπε σε μια συνέντευξη που... Βασικά δώσε πολλή συνέντευξη στην εκθέση που έγινε. Εγώ αυτό ήθελα να ακούσω. Το πιο σημαντικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι επιβεβαίωσε ότι το Project Scarlett δεν θα πωληθεί σε υψηλότερη τιμή από ότι το PlayStation 5, τουλάχιστον έτσι δήλωσε. Λέγοντας ότι στην ανερχόμενη γενιά το Xbox θα αποτελέσει πραγματικό ανταγωνιστή και με μια ιδιαίτερη καινούργια στρατηγική πωλήσεων που θα πάρει επέκταση σε διάφορα μέτωπα. Όντως έγινε αυτό, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις, Χριστό, ότι ξεκινάει μια φάση σε κατάσταση πολέμου και όσοι τρέξαν να πούνε ότι το έχουν κάνει πλακάκια, εγώ δεν νόμιζα ότι το έχει κάνει πλακάκια, απλώς σου λέει έλα και εσύ στην παρέα μου. Γιατί, εντάξει, εγώ το μόνο λάθος που είδα, ας πούμε, στην έκθεση, δεν θα το έκανα, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το βλέπει και ο Χρήστος. Εντάξει, ο Χρήστος, όταν βλέπω μαζί την έκθεση, το πιάσα τα γέλια. Οκ, εντάξει, όταν ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίζει τον DualShock 4 μαζί με τα Razer, οι Ιορδανοί. Συμφωνώ και εγώ, συμφωνώ και εγώ με τον Χρήστο. Αυτό συμφωνώ με τον Χρήστο και εγώ. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Να σου πω κάτι, Χρήστο, είναι. Το cloud, ακούστε, λοιπόν, να πω 5 λεπτάκια, 2 πράγματα για το cloud. Παρακαλώ. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι 5 χρόνια μακριά, ένα αυτό, για μας, Ελλάδα. Καλά, σίγουρα είναι 5 χρόνια μακριά, αλλά τους... Θα προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Ναι, ένα λεπτάκι τελειώνω. Λοιπόν, το cloud τι είναι, ωραία, παίρνεις το κινητάκι σου ή την ταμπλέτα σου, πας όπου είναι να πας, ξέρω εγώ, παίζεις 20 λεπτά maximum, το παιχνίδι που έχεις αφήσει στο Xbox ή στο PC, ξέρω εγώ, ή το παιχνίδι του Pass. Αυτό είναι το cloud, δεν είναι για πολλά. Εντάξει, άμα θέλει, δηλαδή, ακόμα, δηλαδή έτσι όπως το δείχνουν. Και επίσης έχει ακόμα προβλήματα με latency, μέχρι όλα αυτά να γίνουν, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Ας ασχοληθούμε με τη γενιά του Scarlett, να πούμε, και του PS5 που στάρουμε, και το cloud μέχρι να τελειώσει εκείνη η γενιά θα είναι. Ναι, αλλά εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αφήσουμε, διότι έχετε κάτι. Πιστάρα, κάτι είναι άτομο. Είναι υπηρεσία άτομο. Δεν είναι σαν το Pass. Το Pass είναι μια υπηρεσία που πολύ απλά είναι το Netflix του game. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιο για αυτό. Είναι και αυτό, όπως και το Stadia. Φοβερή υπηρεσία. Απλά το cloud είναι ένα δευτερόλεπτο πράγμα. Δεν είναι για μας, ξέρω εγώ. Ναι, ακριβώς, αλλά εντάξει. Είναι την τηλεόραση, θα λιώσουμε. Δεν είναι κάτι που θέλαμε να δούμε, δεν είναι κάτι που μας χαλάσε. Είναι ένα πολύ καλό άτον, το οποίο εντάξει, σου είπα ότι δεν είναι έτοιμο. Και ναι, σίγουρα, δεν το περιμένουμε ακόμα. Αλλά τουλάχιστον... Δεν ξέρουμε πότε θα βγει σε mass production, παιδάκι μου. Και ιδίως για την Ελλάδα, είναι λίγο ουτοπικό αυτό ακόμα. Αυτό. Ναι, να πούμε ότι αυτό που είπε ο Μάριος που είπε στη συνεντεύξη στο Spencer, αυτό που έλεγε ο Μάριος, ότι όντως ο Spencer αναφερόταν και στη δύναμη και στην τιμή, αλλά και στο cloud αναφέρθηκε πολύ, γιατί ξέρει ότι ο ανταγωνισμός δεν το έχει. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα. Και εδώ είναι που πατάει όλο το πράγμα. Εγώ θα προσθέσω ότι υπόθηκε και ότι από το Spencer ότι έχει προωθηθεί πολύ από τις βιομηχανίες στο live streaming, δηλαδή ζωντανή μετάδοση των παιχνιδιών, και είπε αναλυτικά ότι δεν προσπαθεί να μας πει ότι η κατοχή ενός κουτιού ή μιας κονσόλας που παίζει βίντεο παιχνίδια είναι κακό πράγμα ή ότι, ότι δεν είναι απαραίτητο, και ωστόσο θα φτάσουμε σε ένα σημείο που οι πιο πολλές υπολογιστικές συσκευές θα έχουν φύγει και θα παρέχονται όλα από το cloud. Αλλά αυτός δεν είναι ο κόσμος που ζούμε τώρα και προφανώς μιλάμε για πολύ αργότερα στο μέλλον. Ναι, είπε όμως, είπε και κάτι το άλλο, είπε σε μια παρατήρηση και σε μια συνέντευξη που έδωσε στο, όχι στο Eurogamer ο Ιορδάνης, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν, ότι είπε στο ότι... Στο Verge, μπράβο, είπε ότι δεν στοχεύω πλέον στο Scarlett. Ναι, το Scarlett, αλλά κοιτάμε για επόμενη γενιά κονσόλων. Δηλαδή δεν είπε ότι... Άρα έχουμε να κάνουμε εδώ μια κονσόλα με το Scarlett, ότι θα είναι σαν server streaming, υποτίθεται. Ότι φτιάχνετε πάνω για αυτό το λόγο και για το xCloud, φτιάχνετε,
Έτσι, το έχει πει αυτό. Mm-hmm. Ότι, ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες. Ότι θα λειτουργεί σαν σερβερ η κονσόλα. Αυτό ισχύει για το Xbox One, το X ρε, και το S. Ναι, και για αυτές και το X, ναι, αλλά το X, ναι, το Scarlett, θα είναι πιο εξελιγμένο, υποτίθεται, σε αυτό το πράγμα το κάνει. Και θα είναι το X-Cloud, θα έχει πατάει πάνω εκεί. Άρα, εδώ θα μειώσουμε και πολύ το... Πολύ την καθυστέρηση, υποτίθεται, στα παιχνίδια, γιατί το server θα τον κάνει το Scarlett, υποτίθεται. Τώρα, όλα αυτά, αν βγουν αληθινά, λέει, εγώ του βγάζω το καπέλο, ήδη του έχω βγάλει το καπέλο, αν και μερικές φορές υπάρχουν στιγμές που μπορεί να πει κάτι άλλο εκεί, κάτι άλλο αλλού. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι marketing που κάνει και να μπερδέψει και λίγο τον ανταγωνισμό που το έχει κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί κατά τα ψέματα μην πούμε ότι η Sony δεν τον υπολογίζει πλέον. Εντάξει, αυτό είναι λάθος και να το νομίζουν ότι δεν τον υπολογίζει. Εντάξει, είναι λάθος. Και ο Jim Ryan, ο καινούριος CEO της Sony, τον υπολογίζει. Γι' αυτό είπε ότι θέλει να μεταβεί γρήγορα από τη μια γενιά στην άλλη, δηλαδή από το PS4 να μεταβούν στο PS5 γρήγορα. Αυτό είναι λίγο εγωιστικό που το είπε. Αυτή μια συνέντευξη. Το είχαμε ανεβάσει κιόλας και στην ομάδα, στη σελίδα. Εγώ εντάξει, και το έφτιαξα εγώ, δηλαδή εγώ το έφτιαξα αυτό το πράγμα, το έγραψα και το ανέβασα. Εντάξει, είναι λίγο εγωιστικό να σου πει στον κόσμο, ρε παιδί μου, τρεχάτε πάρτε γρήγορα να μπεις πέντε για να μεταβείτε γρήγορα. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό δεν είναι, αυτό είναι... Χρήστο εξήκουσε και από εκεί, ρε φίλε, εντάξει, είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό. Και γνάει ως πέσαι τώρα και σου... Όταν βγάζεις γιατί, κάτι τι, ναι, γιατί... δεν θέλεις το πελάτη σου να το πάρει, τι θέλεις, γίνει σαν να παίρνεις ένα iPhone, ξέρω εγώ, που παίρνει όλοι κάτι. Ναι, ναι, ο Spencer τι σου είπε, όμως ότι δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή θα το πάρει ο κόσμος, αλλά θέλει ο κόσμος να κρατήσει και το X. Αλλά ναι, όλα αυτά που έχεις στο X, πολύ απλά θα το μεταφέρεις στο Scarlett. Αν δεν θες να τα μεταφέρεις στο Scarlett, μείνε με το X. Και αυτό που έχω ξαναπεί, το λέγαμε και με τον Ιορδάνη το καλοκαίρι, σε πολλές κουβέντες που με κάνει και πριν το καλοκαίρι, και όταν βγήκε το X, το λέγαμε τον Ιορδάνη και του είχα πει εγώ το Ιορδάνη, και όταν παίζαμε μαζί και ήμασταν στα πάρτι, λέγαμε ότι το X δεν βγήκε για το σκοπό ότι ναι, για δύο χρόνια, γιατί λέγανε πολύ για δύο χρόνια την έβγαλε, πάμε στην άλλη γενιά. Όχι, φίλε, το X ήρθε για να μείνει και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αλλά όταν και τέσσερα πολύ. Scarlett, θα μου πεις το, αν θα έχεις 6 Scarlett τώρα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Χρήστο, για μένα έτσι. Ναι, εγώ θα έχω. Ναι, εγώ σου λέω. Εγώ θα έχω Scarlett. Το ξέρεις πολύ καλά. Day one, ρε, φίλοι, θα και πεις 5. Καταλαβαίνεις. Δεν σου λέω για. Άσε με εμένα. Σε αυτό που λες. Άσε με εμένα. Εντάξει, εμείς θα πάμε να πάρουμε τις κονσόλες που γουστάρουμε. Εσύ ναι, θα πάνε. Και τις προηγούμενες, εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. Όπως εγώ δεν άνοιξα. Το 360 και PS3 που είχα όταν πήρα το Play 4, ξέρω εγώ, ή το PC, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, είναι δικιά μου όμως τέτοια. Το βλέπω εγώ. Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο κόσμος, ας πούμε. Απ' την άλλη όμως, να τελειώσω ένα λεπτάκι. Το PS4 ακούγεται, γιατί δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, το Φλεβάρι θα ξέρουμε, το PS5, whatever, ότι θα έχει backwards compatibility με το 4. Δηλαδή ότι digital tags θα είναι και καλά, θα έρθουν στο 5. Το ξυπακούεται, ρε Χριστάρα. Αυτό ξυπακούεται, αν δεν έκανες και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να κρατήσει την παλιότερη κονσόλα, καταλαβες. Να πω και κάτι σε αυτό. Να πω και ακόμα παίζει με PS3 και με 360, ακόμα το βλέπεις. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αλλά να πω και ένα μικρό ποσοστό, ναι, οκ, υπάρχει, ρε φίλε. Να προσθέσω κάτι λίγο. Να προσθέσω κάτι. Επειδή δεν έφερε το backwards compatibility, εδώ είναι και η μεγάλη μπάλα, φίλε, του cloud. Και το κονσόλο που θα έρθουν στη Microsoft. Μιλάμε τώρα, πρόσθετα τη πρώτη, δηλαδή η άλλη κονσόλα που θα έρθει. Εντάξει, πρώτα Θεός, πρόσθετα θα έχει τώρα, φίλε, μέσα. Θα σου υποστηρίζει, φίλε, Xbox One, Xbox 360 και το One. Πλήρης backwards compatibility με το One και ό,τι έχει, ό,τι ξέρουμε, ό,τι έχουν κάνει backwards compatibility μέχρι στιγμής του Xbox και του Xbox του 360. Και το cloud, ένα τελευταίο, μάγκες, θα έχει, φίλε, 3.500+ παιχνίδια, φίλε. Όχι τα 12 του στάδια, ή τα 30 του στάδια, ή τα 50 του στάδια, ή τα 100 του στάδια. Μιλάμε για 3.500 παιχνίδια τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλά. Ήδη έχουν ανακοινώσει 50 παιχνίδια του πάπλου μέσα. 50 παιχνίδια. Ναι, ότι θα βγει, ναι, ότι θα το δώσει έτσι το beta, ας πούμε, θα το δώσει με 50 παιχνίδια. Και το πιο σημαντικό που είπε, είναι ότι το xCloud μπαίνει μέσα στο pass. Εντάξει, δηλαδή, έχεις gold, έχεις pass,
Ultimate. Ultimate, ρε φίλε. Ultimate. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η τιμή δεν θα μείνει εκεί, ας πούμε. Δεν θα μείνει εκεί. Αλλά οι προσφορές που κάνει, όπως τώρα δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι είναι 1 ευρώ, με το 1 ευρώ δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύει, δεν ξέρω κατά πόσες μέρες, δεν ξέρω η Ιορδανία, έχεις τίποτα πληροφορίες, πόσο θα. Γιατί δεν είπανε για πόσες μέρες θα είναι. Τώρα, άμα κλείσει ξαφνικά. Όχι, τρίμηνο είναι. Πόσες μέρες θα κρατήσει με το 1 ευρώ, Χριστό. Πόσες μέρες θα κρατήσει με το 1 ευρώ. Ναι, εντάξει, όποιος δεν έχει, να πούμε ότι μπορείς να την κάνεις Ultimate την υπηρεσία. Με 1 ευρώ και ας έχεις Gold, αυτό πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή, πρέπει να αναλύσουμε πώς γίνεται και ποιος τρόπος μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι, ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ δυνατό αυτό, γιατί να πούμε ότι το Stadia είναι πολύ φτωχό πλέον μπροστά του. Και αυτό είδα και διάβασα και είδα και κατά εμπειρικά έχω να πω ότι η Microsoft έρχεται πιο διαβασμένη από τη Stadia, από την Google. Και αυτό χώρα, γιατί... πάμε το χώρο είναι. Ναι, εδώ, το δουλεύει... Το άλλο αυτό που το δουλεύει... Μόνος το πες εσύ. Ναι, το δουλεύει πιο πολλά χρόνια η Microsoft. Αυτό το πράγμα το δουλεύει πιο πολλά χρόνια, αν θυμάσαι. Έχει 18 χρόνια εμπειρία, ρε Νικό, ξεκόλα. Η άλλη τώρα... Εντάξει, ναι. Μπαίνει τώρα, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, το θέμα είναι... Ακόμα ούτε η Google δεν ξέρει τι θα βγάλει. Αυτή είναι η βλακία. Δηλαδή, το μήνυμα δεν το πέρασε σωστά η Google. Ή, ξέρω εγώ, νόμιζε ότι η Microsoft... Πιστεύω ότι μπήκε... Καταλαβαίνεις. Ναι, έχεις απέναντι τη Sony, που έχεις ένα λαό 100 εκατομμυρίων πίσω σου. Η υπηρεσία της Sony, την οποία, να, το οποίο είναι εντάξει, οκ. Okay. Okay. Δεν είναι. Ας το πεις, ναι. Ας το πεις, να λέμε τώρα γιατί... Να βαθμίσεις γι' αυτό, Χριστό, να βαθμίσεις γι' αυτό τώρα, είναι καλύτερη υπηρεσία. Σου είπα, το cloud δεν είναι έτοιμο ακόμα για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι, αναφέρει... Εντάξει, ναι, απλώς, ρε παιδί μου, ναι, έχει... Περίμενε, έχει και κάποια download. Έχει κάνει και την πατή. Κάποια τα έχει και για download το PS Now. Έτσι δεν είναι. Ντάνη, αλλά τι γίνεται. Το θέμα είναι. Σου είπα, το cloud δεν είναι. Σου είπα, άμα είναι με ένα με αλλού, δεν είναι. Θα λέγαμε αλλιώ. Εντάξει, είναι μια υπηρεσία και τη δοκιμάζει ένα μήνα. Ξέρω εγώ, γεια σα, φεύγω. Αυτό. Εντάξει. Τώρα η Google. Είναι το μέλλον. Ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι. Πώς να το πω, δεν έχει γερές βάσεις, ας πούμε. Εντάξει, ούτε. Ναι, αυτό είναι, έχει δίκιο ο Χριστός. Αγόρασε ο άλλος. Το τι, πώς θα είναι η υπηρεσία, ότι ένα βιντεάκι δεν έχουμε δει. Χαίρομαι πολύ, εντάξει. Είδες, Assassin's Creed αγώνι. Ναι, ρε παιδί μου. Εννοώ την κονσόλα αυτό που πουλάει, ρε παιδάκι μου. Το χειριστήριο. Ναι, ξέρεις. Το interface, πώς να δούμε. Ναι, είναι λίγο. Λεπτομέρειες, βιντεάκι, περίεργο. Τίποτα. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι η κυρία με το καροτσάκι και τρέχει να προλάβει το ταξί. Αυτή είναι η στιγμή, πιστεύω. Και αυτό θα είναι. Δηλαδή, σου είπα, έχεις ένα κολοσσό από πάνω σου που έχει χτίσει. Γιατί κοιτάξει, και μάλιστα τώρα πάμε για 20 χρόνια μέσα στο game. Ναι, Χριστό, αλλά πάμε. Δεν υποτιμάω. Σε ένα μήνα μπορεί να τα κάνει όλα τούμπα, αλλά εντάξει, δύσκολα βέβαια, αλλά εντάξει. Πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Μπορεί να το κάνει. Πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είπαμε, η Sony έχει 100 εκατομμύρια κόσμο. Έχει 100 εκατομμύρια που τη γνωρίζουν όλοι πλέον. Η Microsoft έχει και τα χρήματα, αλλά και τις βάσεις. Γιατί κατά τα ψέματα είναι η δεύτερη σε πολλές κονσόλες. Αλλά μετά έρχεται το Switch και να πούμε το Switch θα ανεβαίνει και επικίνδυνα βασικά. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, να σου πω, τώρα να σου πω κάτι, το ότι έχει ξεκινήσει λάθος η Microsoft από τη γενιά και αυτό την αρρώστια την κουβαλάει ως και τώρα, εντάξει, λίγο είναι τα πράγματα, εντάξει, μην πούμε τώρα τι έχει συμβεί, ότι... Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα, ναι, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα, είναι, δηλαδή τώρα έγινε η έκθεση και είδα κάποιες εκπομπές εγώ τώρα στο YouTube, που εντάξει, δεν θέλω να, μπορώ και να αναφέρω, δεν μασάω να το πω, αλλά ρε φίλε, γυρνάς και λες ότι εντάξει δεν μας είπαν κάτι, ρε. Τι δεν σου είπαν κάτι, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, περίμενε άλλο ο άλλος. Σου είπα, είναι... Ποιος, δηλαδή ο άλλος από την άλλη μεριά περίμενε κάτι. Ναι ρε, η άλλη είναι θα σου πω... Έλα ρε, αυτή είναι. Ωραία, και εγώ στην... Και εγώ στην... Ο άλλος που διψάει για να παίξει κάτι exclusive, ρε φίλε, στο Xbox, διψάει, θέλει να δει, θέλει. Περιμένει το παιδί, εντάξει. Είχε στο Gears.
Είχε το Forza, ξέρω εγώ, είχε το Halo, εντάξει, κάτι άλλο, ξέρω εγώ, να πεις, ξέρω εγώ, τέτοιου βεληνεκούς, ρε παιδί μου. Ρε μάγκες, ρε, ρε Χριστό. Καταλάβει. Ρε φίλε, αυτή η καραμέλα έχει κουράσει, ρε μάγκες, δηλαδή, συγγνώμη που επιβαίνω τώρα. Δεν είναι όμως, αυτή η καραμέλα, τι πάει, ρε φίλε, την ερμασά τόσα χρόνια, όχι, για μας, ρε φίλε, δεν θα τα κάνει αυτό, άλλο ένα, ρε φίλε, άκουσε με λίγο. Δηλαδή θα σε χαλάσει. Πες να με ακούσεις λιγάκι. Έλα. Ρε φιλαράκο, άκουσε με λίγο. Αυτό το έχετε βγάλει εσείς. Είναι δικό σας πράγμα, δεν είναι δικό μας. Η δικιά μας η κοινότητα, άμα ρωτήσεις εδώ, εδώ είναι, ρε φιλαράκο. Εδώ, αδελφικά μιλάμε, ωραία, όμορφα, δεν είναι. Ναι. Μια οικογένεια μας. Άμα ρωτήσεις εδώ τον Νίκο, το Μελέτη, το Μάριο, εμένα, δεν θα σου κάνει κανένας παράπονο από τους τέσσερις. Κανένας. Δεν είναι τυχαίο, φίλε. Έχουμε τέσσερα τομάκια εδώ. Εντάξει, δεν θα σου κάνει κανένας παράπονο. Το ξέρεις κάτι. Αυτό και αυτό και εκείνο. Γιατί, ρε φίλε, εντάξει. Εγώ έπαιξα, ρε φίλε, τα πάντα, ρε φίλε, σε αυτή τη γενιά. Δεν έχω πρόβλημα, ρε Χριστό. Αυτό που λες το δημιουργήσατε όχι εσύ συγκεκριμένα, αλλά η κοινότητα του PlayStation, ρε φίλε, κυρίως. Αυτή το δημιούργησε. Δηλαδή έχει προπαγάνδισε, ρε φίλε, αυτή την καραμέλα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Είναι λίγο λάθος. Που αυτό. Φίλε, δεν είναι λάθος. Ρε φίλε, σας διαβάζουμε, ρε φίλε. Σας διαβάζουμε. Η κοινότητα του PlayStation αυτά. Τα exclusive ήταν από πάντα, ρε φίλε, λόγος για να πάρει. Δηλαδή. Ζέτα, άμα δεν είχε το Μάριο και το Ζέλτα, τι θα ήταν, ρε φίλε. Καταλάβεις. Μα έχει παιχνίδια, φίλε. Μα αυτός που είχε Xbox έπαιξε πολλά παιχνίδια, δεν δούλεψε κάτι. Συμφωνώ, αυτό έχει την υπηρεσία αυτό. Δεν δούλεψε κάτι. Ναι. Όχι, δεν σου μιλάει για το Game Pass. Δεν σου μιλάει για το Game Pass. Από την αρχή της γενιάς έπαιξε. Έπαιξε και ο Xbox άκησε. Έπαιξε. Απλώς, ρε φίλε, το είπαμε, ρε φίλε. Το είπαμε. Δεν τη βγήκαν τη Μάρκο κάποια παιχνίδια, σα βγήκανε. Αυτό. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, δεν σου βγήκανε. Απλά θα μπορούσε να βγήκανε για μάτια. Σε τόσα χρόνια να έχει βγάλει και ένα άλλο, ξέρω εγώ, Triple A. Κατάλαβε, σου λέω. Ένα άλλο franchise. Να σου πω κάτι. Μην ξεχνά. Ναι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ένα-δύο. Πάμε 6 χρόνια. Ναι, το ξέρω, ναι. 6 χρόνια. Ναι, 6 χρόνια. Να πω κάτι. Κατάφερε όμω. Κατάφερε, Χριστό. Να σου πετάξει ένα τεράστιο exclusive, όχι από το θρόνο, να ντρέπεται να βγει το Grand Turismo, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το κάνει, το πνίγει. Δηλαδή, εγώ είμαι με το δίκιο, δηλαδή δεν μπορώ να πνίγεις. Δηλαδή, έχεις το Grand Turismo, έχεις μια βάση παιχνίδια, έχεις μια βάση που την έχεις πόσα χρόνια και γυρνάς και ξεφτυλίζεις το ίδιο στο παιχνίδι, όπως το, το άλλο που είχατε πάρει, το, με τα αυτοκινητάκια που το πνίξατε, το λένε. Το Drive Club, ναι, το Drive Club, ας πούμε, είναι το κλειδάρα. Σε αυτούς τους developer να κάνουν ένα racing game για να γουστάρουμε. Ναι, είναι λίγο εγωιστικό πολλά αυτό να πει. Και... Ρε φίλε, πολλά λάθη. Μα, ναι, όχι από πάρα πολλά, ναι. Από, δηλαδή, από εμάς τώρα, ούτε από τη Sony, ούτε από τη Microsoft, καμία δεν είναι λάθη. Ούτε από τη Microsoft, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Βγήκε κανένας να πει ότι εντάξει, το Forza είναι παιχνιδάρα, αλλά εγώ παίζω Grand Turismo. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν Grand Turismo και λένε, που το παιχνίδι όχι έχει πεθάνει. Έχει πει ότι δεν πρόκειται να ξαναβγάλω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πράγματα ξεφτελιστικά. Εντάξει, ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα από ένα παιχνίδι που είναι. Ή που ήταν. Που, τι, το 2000. Είναι παλιά για κοπή. Με σουράνε, εντάξει. Ναι. Εντάξει, μα εδώ μέσα υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι και το Forza έδειξε τα δόντια του στο 2007. Τρομερά, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε. Εγώ ήμουν φανατικό. Θα το πω και έτσι για το. Για τον Grand Turismo, έχουμε παίξει αντλήρες ώρες, από τα καλύτερα παιχνίδια. Ο Μελέτης εδώ ήταν φανατικός του Grand Turismo. Όταν κάναμε κουβέντες, του μίλαγα για το Forza και γελούσε. Γελούσε, γελούσε. Ναι, ακριβώς, γελούσε. Έλεγα τι μου λέει. Και μόλις έπαιξα 6-7 και είδα τι πραγματικά σημαίνει να πούμε τέτοιο, πραγματικά. Όχι τι σημαίνει, τι συμβαίνει. Και τι συμβαίνει, ακριβώς. Απλώς να σου πω κάτι, τι γίνεται ρε εσύ. Είναι ρε Χριστό, είναι αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να δώσεις λίγο σημασία και να μην τηθείς και γελάσεις. Δεν γίνεται αυτό που κάνεις. Όχι, εγώ παραδέχομαι όλα τα exclusive της Sony. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή το Days Gone, ωραίο παιχνιδάκι, αλλά όχι αυτά που πήρε τις βαθμολογίες. Συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Δεν σημαίνει, ρε παιδάκι μου, ότι επειδή έχεις exclusive, σημαίνει ότι η άλλη είναι κακή κονσόλα. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν είπε κανείς αυτό. Δεν είναι ότι το θέμα είναι ότι η κονσόλα, για να πάρεις μια κονσόλα, δεν θα πάρεις, ξέρω εγώ, άμα δεν σου προσφέρει ό,τι προσφέρουν όλες οι άλλες. Σίγουρα, συμφωνούμε. Καλώς ή κακώς, το Xbox θα το πάρεις για το Forza, για το Halo και για το Gears, ρε φίλε. Όπως το PlayStation θα το πάρεις για το Uncharted, για το God of War, για ό,τι άλλο, ξέρω εγώ. Εντάξει, για το Spider-Man. Όπως για την Nintendo θα το πάρεις για το Zelda και το Mario. Αυτό είναι. Ακριβώς.
Αν εσύ όμως βγάζεις όμως exclusive με την κατά microtransactions, ξέρω εγώ, και εκεί που κάνει 60 ευρώ το παιχνίδι το κάνεις 150, εγώ δεν σου φταίω. Καταλαβες. Ναι, αυτό, ήταν, ιστορία, αυτό λέμε. Ότι γιατί αυτό έκανε τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Μα το θέμα είναι. Έκανε είδες, όμως. Microsoft. Δεν μένει αυτό. Γιατί σου βάλε ρε Χρήστο, σου βάλε ρε Χρήστο τηλεπίδα στο μαχαίρι στο λαιμό για να σου πει πλήρωσε. Όχι, ρε φίλε. Σε ποιο φόρτσα το έκανε. Σε ποιο φόρτσα το έκανε, πες μου. Εσύ όχι, ξέρεις, γιατί έχω να σωματίσω γι' αυτό, σε ποιο φόρτσα. Ωραία, στο 7, στο φόρτσα το 7, στο φόρτσα το 7. Έχω 100 ώρες παιχνιδιού, δεν έδωσα ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Ναι, ρε φίλε. 100 ώρες παιχνιδιού έχω στο φόρτσα το 7. Δεν πλήρωσα τίποτα, ρε φίλε. Στο Forza το 6 άλλες 100 ώρες. Δεν πλήρωσα τίποτα. Στο Forza το 5, εντάξει, όχι. Το Forza το Horizon άλλες 100 ώρες. Το 3. Στο Forza Horizon 4 άλλες 100 ώρες εκεί. Δεν πλήρωσα τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, Χριστάρα μου. Έχετε, ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι, ναι, έχετε δημιουργήσει ναι, 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 μια κατάσταση περίεργη. Όχι. Αυτό πρέπει να αλλάξει την Ελλάδα. Για να καταλάβει. Τι το συμφέρει πραγματικά, να κοιτάξει και τις δύο μεριές. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν γίνεται να κοιτάξει το μονόδρομο, δεν γίνεται να κοιτάξει Sony, αυτό PlayStation. Έχουμε μείνει εκεί, αυτό είναι ο κακό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει κατά λάθος του παρελθόντος ότι είναι μια κακή κονσόλα ή ότι δεν έχει καλά αποκλειστικά. Αυτό λέμε. Άμα το πει τώρα το Forza 7 σε άλλους, θα σου πούνε, στον κοινό κόσμο θα σου πούνε, ναι, δεν ξέρω, πρέπει να το ρίχνω. Δηλαδή είναι αυτό. Κακή κονσόλα δεν μπορεί να την πει. Γιατί Χριστάρα. Ένα 6 τα χέρια, Χριστάρα, εγώ δεν ξέρω. Μιλάμε, εντάξει. Χριστάρα, θα σου πω κάτι άλλο. Χριστάρα, θα σου πω κάτι άλλο που είναι σίγουρο να συμφωνήσει πίσω. Πες, Νίκο. Και το PS Pro. Όχι, όχι, να πω λίγο για το έτσι, ας πούμε. Και το PS Pro είναι τιμιά και αξιόλογη κονσόλα. Αλλά όχι έτσι όπως την παρουσίασε η Sony, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακή κονσόλα. Δηλαδή, εντάξει, είναι τιμιά κονσόλα. Αλλά όχι έτσι όπως την παρουσίασε. Την παρουσίασε, γι' αυτό και ο κόσμος είναι. Δεν είπε εντάξει, θα τα αγοράσω. Δεν ξέρει τι αντιδράσει τώρα, ρε φίλε, εκείνη την ώρα. Εντάξει, βέβαια για μένα αυτά ήταν. Δεν είναι κακή. Όχι, κοίταξε, δεν είναι κακή. Είναι πολύ ωραία κονσόλα. Δεν είναι κακή κονσόλα. Έχει. Εντάξει, απλώ δεν φτάνει στα επίπεδα του X. Αλλά και η τιμή που πήρε η Sony, α πούμε. Εδώ. Χρήστο, να σου πω κάτι. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να πουλείται το PlayStation 4 στην Ελλάδα, δεν ξέρω στο εξωτερικό. 330-300 ευρώ. Ρε φίλε, πού πα. Είσαι μια κονσολά που να κλείσει τώρα. Όχι εξαετία παραπάνω. Τι που πάμε, μπαίνουμε σε 7 χρόνια. Θυμάσαι αλλά που το έκανε το PS3 και το Xbox 360 μετά από 5 χρόνια. 2,5 εκατοστάρικα τότε. Ναι. Θυμάσαι πώς τα περνάμε. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά να σου θυμίσω ότι τότε παίζαμε και κόπη. Εντάξει, εδώ τώρα να το πούμε. Δεν, τα λέμε όλα εδώ πέρα. Θα σου θυμίσω ότι πόσα Xbox χειρόντουσα. Θα σου θυμίσω και το Red Ring of Death τότε ρε φίλε, εντάξει. Ναι, πόσα Xbox. Ο καθένας έπαιρνε 4 Xbox, θα μπούγε να παίξει. Ναι, εγώ πόσα είχα ρε Χριστό, δεν θυμάσαι. Εντάξει, ναι, είχε. Που σε φώναζα, Χριστό, για να πούμε ότι ο Χριστός επισκευάζει Xbox εδώ πέρα, να πούμε ότι ο Χριστός ήταν. Μας τα έφτιαχαν κιόλας. Εντάξει, τότε παίζαμε. Ήταν άλλη φάση ρε φίλε, τώρα εντάξει δεν ξέρω γιατί, σήμερα με χαλάει που τα βλέπω ακριβά ρε φίλε. Και είναι ακριβά. Και σε και θα σου κάνω μια ερώτηση. Έχει σε κατανοητή. Έχει πει θε να πάει μια κονσόλα και είσαι ανάμεσα στι δύο. Ναι. 6 Pro, τι θα προτιμήσει να πάρει. Το Pro για να παίξει τα τρία αποκλειστικά ή το 6 για να παίξει. Ναι. Αυτή, εκεί είναι, εδώ είναι. Ή το 6 για να παίξει. Παίρνει την κονσόλα και απλώ ξεκινά να παίζει. Νίκο. Τώρα όλοι μιλάνε για PS5 και Scarlett. Τώρα το 6 και το Pro χαίρομαι πολύ. Δεν τα αγοράζει. Ναι, μην ξεχνά. Χριστό, μην ξεχνά στην Ελλάδα κάποιοι δεν έχουν όχι 6 το Pro. Με το Pro PS4 ωραία. Έχουν και το με S. Το, ή το. Ωραία, θυμάμαι. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Λοιπόν, πού είναι οι φίλοι σου, θα πάρει την κονσόλα που είναι η παρέα σου. Πρώτο. Δεύτερο, τι δεν έχει. Περίμενε λίγο. Να τελειώσω. Δεύτερο, δεν έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με αυτή τη γενιά. Θα πάρεις Xbox. Γιατί έχεις το Pass και έχεις 500 παιχνίδια να παίξεις με πολύ λίγα λεφτά. Μετά, θες να έχεις, να δεις, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 exclusive που στάρεις, θα πάρεις PlayStation, ξέρω. Μετά, και τελικό τέτοιο, ποιο controller σου αρέσει πιο πολύ. Γιατί είναι Xbox. Βέβαια, πετάχτηκε. Xbox. Δεν μπορείς να πεταχτείς η ορτά. Δεν λέω ποιο είναι καλύτερο, ποιος αρέσει είπαμε. Ποιος αρέσει είπαμε. Όχι, 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 με λέτε να συντηρηθώσω ποιο είναι καλύτερο είπα. Όχι, να συντηρηθώσω ποιο είναι καλύτερο. Έλα, αυτό είπα. Αυτό είπα. Πες μου το Elite 2. Είδες τι είναι.
Είδε τι σας έστειλα για το LTO2. Τι να στείλω. Δεν χρειάζεται και το απλό, και το απλό ακόμα και το απλό χειριστήριο είναι ανώτερο. Και το απλό χειριστήριο δεν χρειάζεται να βάλεις το ανώτερο. Το απλό. Γι' αυτό και το αγοράσεις για να παίζεις PC. Γι' αυτό αγοράσεις το απλό αγοράκι μου εσύ. Εσύ καλό παιδί. Καλό παιδί τη Sony. Εσύ το καλό παιδί τη Sony. Γι' αυτό το αγοράσεις να παίζεις PC. Έλα σπίτι μου. Για να σε δώσω στεγνά ψηλά. Έλα σπίτι μου για να δεις γιατί το αγόρασα και θα γελάσουμε και δύο παρέα. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Έλα σπίτι μου για να δεις που είναι και τι κάνει. Εντάξει, είναι. Όποιος θέλει, εντάξει. Γελάτε τώρα, αλλά εντάξει, κανείς δεν ξέρει γιατί το αγόρασα, τέλος πάντων. Γιατί είναι πιο καλό από το Elite 2. Και πιο γερό. Καλά. Γέλιο, έτσι. Εντάξει. Elite 2. Χωρίς λακά, όποιος θέλει, θα καταλάβει γιατί το αγόρασα, τέλος πάντων. Αν έρθει να το δει όμως, στο δωμάτιό μου. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω να τελειώνουμε σιγά σιγά. Όχι. Θέλει να πει κάποιος μια άλλη εντύπωση για το φιάσκο που ήταν η EXO 19. Αυτό το... Όχι, δεν τελειώνουμε. Όχι, θέλω να μου πεις. Αυτό ξέρω, αυτό. Να συμπληρώσω κάτι, ρε Νικόλα μου. Ναι. Γιατί εντάξει, ο τύπος εδώ. Αυτό περίμενα. Γιατί το πήγαμε πολύ σοβαρά. Όχι, επειδή πέρασε την πάσα. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Να σου πω σε ένα για να τα ακούσει. Γιατί ξέρω ότι είσαι ρεαλιστής και δεν διαφωνήσεις. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια από την προηγούμενη γενιά, αλλά εδώ πέρα το κάνατε κατά σειροήν. Σε αυτή τη γενιά το κάνατε κατά σειροήν. Ό,τι άθρο ανέβαινε, είδηση ανέβαινε, οτιδήποτε τέλος πάντων νέο ανέβαινε, είτε σε κοινωνικά δίκτυα, είτε στις σελίδες, μιλάμε και για εξωτερικό και Ελλάδα τώρα, είτε ανέβαινε κάποιο βίντεο, μπαίνατε μέσα όλοι μαζί εσείς, όλοι μαζί όμως, όλοι από παντού, όλοι, εξωτερικό και εδώ και αρχίζετε και δίνετε το πόνο και φαίνεται ότι ήμασταν εμείς, εμείς δεν ήμασταν. Μπαίνατε όλοι εσείς και λέγατε και μούφα και αυτό και είστε έτσι και αυτό θα ψοφιά, πεθαίνει, θα πεθάνετε και τελειώσατε. Και κάνατε αυτή την κατάσταση. Και αυτό, επειδή είπες αυτό το πράγμα, κατάλαβες, πρέπει να σου το πω, ρε φίλε. Γιατί αυτό το πράγμα εγώ το κάνατε χρόνια. Γιατί εγώ το θεωρώ αυτό, διαφωνείτε αυτό που λέω, διαφωνείτε με αυτό που λέω. Όχι, αλήθεια. Εδώ βγάλαμε τον τίστρατικο κοινάρα, Δήμητρας. Όχι ο Χρήστος, εντάξει, ο Χρήστος αυτό είναι σωστός. Σε αυτό ο Χρήστος ήταν στα εξυπέψεις. Μισό λεπτό να παραγγείλω να τρέξω. Ναι. Παιδιά, εντάξει. Όσοι αρέσουν κοντζί. Το Last of Us, ναι, ρε Χριστάρα. Το Last of Us, εντάξει, θα είναι πόνο, ρε φίλε, δεν αντιλέγω. Ρε φίλε, εγώ. Χριστάρα, εγώ είμαι κάφρο, ρε φίλε. Εγώ είμαι τέρμα κάφρο, ρε. Με ξέρει, ρε. Πιο κάφρο, λέει και δεν γίνεται. Αλλά ρε φίλε, το Last of Us είναι αυτό που λέει ο Νικόλας. Και ο Μελέτης. Το ίδιο, ρε. Δεν μπορούμε να πει. Θα είμαστε τυφλοί, ρε φίλε. Είναι σαν να πει να σου πει το πράγμα σου. Εντάξει, εγώ κρατάω μικρό καλό. Θα είναι διαμάντι, φιλαράκο. Θα είναι διαμάντι. Αυτό το στούντιο το έχει αποδείξει τελείω. Το έχει αποδείξει. Αλλά το άλλο, φίλε, να σου πω κάτι. Άμα δεν έγραφε Sony και τον άλλο τον Κακομοίρη τον Kojima, εφτάρι άμα θα παίρνε. Έτσι, ο Μάστο λέει. Άμα θα παίρνε. Πόσα θα του πήρε. Δύο στούντιο θα παίρνε. Θα του πήρε. Να φτιάξει το παιχνίδι. Εντάξει, ο άνθρωπο είναι άστρο. Το παιχνίδι το μόνο που έχει αυτή είναι η ηθοποίη που παίζουν μέσα, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, να σου πω. Εντάξει, ναι. Το παιχνίδι μπορεί να το παίξει στο YouTube πια και να το δει. Για μένα προσωπικά. Σαν ταινία. Σαν ταινία. Και να είναι, εντάξει τώρα, μην. Εντάξει, τουλάχιστον. Βέβαια, κάτι γραφικά. Πώς το λένε, να μην πάνε το πάρουν οι αγοραστές που. Ωραία γραφικά, εντάξει. Το γκιάζει καλύτερα. Να σου πω. Δεν νομίζω. Εξιντάρι, φιλαράκι, εξιντάρι. Κάτσε με το κότσο τριαντάρι σου. Κάτσε και άραξε με το κότσο τριαντάρι σου. Γιατί και το λάστο βάση που θα είναι παιχνιδάρι. Κούτσο τριαντάρι θα έχεις και εκεί. Εκεί. Οπότε να πούμε λίγο. Παιχνιδάκι, παιχνιδάρα δεν είναι. Ποιο, σε ποιο ρε. Απίστευτο. Ποιο έπαιξε τριαντάρι. Το 4. Ποιο, το 4. Ναι. Είχα να παίξω 60 όμως. Είχα και επιλογή να παίξω 60, το ξέχασες. Το ξέχασες. Ναι, σε 4K. Ναι, μα ψηλέ τόπα. Ψηλάκο, τόπα αγόρι μου. Το Last of Us θα είναι παιχνιδάρα, δεν είπα το αντίθετο. Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα. Σούπα αυτό, στο είπα. Όχι αυτό. Να πούμε λίγο για το Spec. Εμείς που περιμέναμε λίγο να ακούσουμε, εντάξει, το οποίο Spec ξέραμε πάνω κάτω τι θα παίξει. Ναι, κακός, καλός φίλε, δυστυχώς για σας, αυτός είναι απέναντι σας. Και πιστεύω ότι η δικιά μου... νομίζω ότι το
Εντάξει, πολύ τον κοροϊδεύουν εδώ στην Ελλάδα, ειδικά πάρα πολύ. Γιατί κάτι site που έχουν 50-100.000 συνδρομητές, 500.000 συνδρομητές, κάτι τύποι, κάτι YouTuber που βγαίνουν περίεργοι, ξέρεις, με γυαλάκια τώρα που ξέρεις, αυτοί θέλουν να βγάλουν λεφτά. Ναι. Εμείς να πούμε στα παιδιά ότι δεν θέλ, όχι ένα ευρώ θέλουμε να βγάλουμε από όλο αυτό που γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει κανένα. Το κάνουμε για την πλάκα μας. Θα πούμε, ξέρω εγώ, α, ξέρω εγώ, πάσχω καρκίνο. Α, έχω το ένα, έχω το άλλο. Ελεήστε μου, α ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, όχι ρε. Ναι, ναι, εντάξει, ούτε παιδιά, εντάξει, μην το... Εδώ πέρα κάνουμε... Κάνουμε, ναι, κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Εντάξει, έχουμε φτιάξει τη σελίδα μας και λέμε δύο πράγματα και δεν προσπαθούμε να... Για το χαβάλι. Ούτε λεφτά, κάνουμε δύο διαφημίσεις, για τα πλάκα, ναι, ξεχωριστούμε κι εμείς. Νικόλα, επειδή λέμε που λέμε, τουλάχιστον να πούμε, και δι, να πούμε τουλάχιστον και τι μας ξενερώνει στη Microsoft, να το πούμε και αυτό. Μπορούμε να πούμε και αυτό. Εδώ λέγω τόλα. Ωραία, γιατί είναι και κάποιοι μας ξενερώνουν, πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Εννοείται, εννοείται ότι μας ξενερώνουν κάποια πράγματα και πολύ, και, και πολύ σημαντικά για μας. Θα πω εμένα καταρχήν, θα πω εμένα ρε φίλε, που είμαι χακορίλα τελείως, που είμαι βανατικός. Λοιπόν, ό,τι πριν κάνουμε, το κυριότερο με ξερώνει η αγαπολογία αυτή, η αγαπούλα αυτή, η αγαπολογία αυτή δεν μ' αρέσει. Ναι, αυτό ναι, αυτή αυτό το πολύ κακό. Τα δίνουμε παντού, τα δει πάρε κόσμο παντού και η άλλη Sony ρε φίλε σου λέει τι θες μάγκα, τι θέλεις ρε, Last of Us εδώ Sony δεν έχει αλλιώς, δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι. Αλλιώς δεν έχει, τέλει δεν θα παίξει Last of Us ή θα πάρει Sony δεν θα παίξει, δεν θα παίξει, απλά πράγματα. Εμείς τι θέλεις, θες Forza, εντάξει μπορείς και PC, θες Ori, μπορείς όχι μόνο PC, τώρα πλέον μπορείς και Switch, άμα θες Ori, δεν χρειάζεται να πάρεις Xbox. Δηλαδή, αυτά ρε φίλε, αυτά με ξενερώνουν εμένα, δεν μπορώ να μην το και πω. Κάποιε, ναι, και κάποιε. Ναι, ναι, μπράβο, ναι, Χριστάρα. Και αυτό, θες κάποιε και Switch πλέον. Δηλαδή, δεν μπορείς ρε φίλε να κάνεις συνέχεια, γιατί αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Γιατί αυτό το λάθος Μάξου, δηλαδή αυτό εκεί κάνει τα σώτα της. Δηλαδή, που θέλει ρε παιδί με αυτό με το χρήμα και αυτά, και που δώσε εδώ, δώσε από εκεί, δώσε αριστερά, δώσε δεξιά. Αυτά με ξενερώνουν αυτά. Αυτά με την, με την αγαπολογία, το δώσε παντού, που το κάνει και καλά για να είναι πιο επιθυμητή και καλά και. Δώσε πάντα παιχνίδια, ενώ οι άλλοι δεν σου δίνουν τίποτα. Ούτε ψίχουλα, ρε φίλε. Πες μου, ρε μάγκες, τη έδωσε κανένα τίποτα η Sony, όχι. Τη έδωσε τίποτα η Nintendo, όχι. Σιγά, μην τη έδωσε. Τι δίνει, ρε φίλε, αριστερά. Δεν το ξέρει μάνα το αυτό, ρε μελέτη μου. Τι να το κάνει, ρε φίλε. Δεν σου δίνει τίποτα, ρε φίλε. Άραξε τη φίλε. Κράτα για πάρτι σου, ρε φίλε. Εντάξει. Μήπω είναι κάτι που κάνει με τόπο. Είχε την ελπίδα να τη ζωσή. Ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω τι είχε, ρε φίλε. Αλλά να, ο πισά τώρα, ο πισά, ρε φίλε, μπορεί να σου κοπανάει. Όχι, και στο κοπανάει. Και στο κοπανάει, πιστά σου λέει, τι να πάω να πάρω έτσι, ρε. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Αφού θα το παίξει το πισί, ρε φίλε. Αυτό θα σου πει ο πισά, αλλά θα σου πει δυνατό. Ναι, θα σου πει δυνατό πισά. Δεν μπορεί να σου πει ένα πιστά με πισί τη πλάκα. Εντάξει, αυτό το πάνω στη στάρα. 580 και πάνω. Ναι, αυτό ναι. Εμένα μου το πάνω στο 580. Μέχρι να το πάει στη δουλειά, μια συζήτηση που είχα, γιατί ξέρουν ότι ασχολούμαι πάρα πολύ και μου λέει: ποιος ο λόγος να πάει στην κονσόλα. Του λέω: εγώ έτσι που ξέρω, του λέω: τι έχει, τι PC έχει. Μου έλεγε τώρα 6 RAM, κάτι τέτοια να πούμε, κάτι. Ορίστε. Του λέω: 4K30 του λέω: παίζω, φίλε. Καθαρά στο λέω. Μου λέει: αποκλείεται. Καλά, εντάξει, του λέω: είσαι. Ταξιδεύει, του λέω: στο χρονοδιάγραμμα του λέω. Μου λέει: όχι, του λέω ψέματα. Και μου λέει, αποκλείεται μου λέει. Του λέω, είσαι gamer. Εννοείται μου λέει. Του λέω και δεν έχει παίξει, του λέω, Xbox One X. Από κονσόλες. Μου λέει, δεν το έχω δει. Του λέω, ψάξα να το πει και θα μιλάμε Δευτέρα, γιατί μου το είπε την Παρασκευή αυτό. Και με κοίταγε έτσι. Για να φτιάξει το κονσόλα, του λέω, σαν αυτό. Θες πολλά φραγκάκια στην τσέπη σου. Δεν θες, του λέω, 6 GB RAM. Και εγώ έχω 12, του λέω μέσα. Αποκλείεται μου κάνει. Μιλάμε οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα. Κατοικούν σαν το πλανήτη στην απόψη του gaming. Και ότι μπαίνουν μέσα, σου λέω, σε κάτι τύπου. Ξέρεις που τους λένε, ελάτε να κάνουμε stream και βάλτε μου 10 ευρώ. Ξέρουν ποιο λέει καλά. Και όλοι λέμε, ξέρουν ποιο λέμε. Και πετάγονται και πλάζουν ένα βιντεάκι. Θα είναι το PS5 πιο δυνατό. Θα είναι το. Τίποτα, ρε. Και όταν τους μιλάς ναι, και όταν τους μιλάς και τους λες ότι. 17 Νοέμβρη, πιο δυνατό είναι το PS5. Ναι, 28 Νοέμβρη, πιο δυνατό το PS5 και τέτοια. Ναι, Χριστό μου όμως, αλλά αυτός έχει πάρει όλα τα subscribe. Ναι, όχι τα subscribe, έχει πάρει όμως και κορυδεύει τα παιδάκια που δεν ξέρουν. Τέλος πάντων, μην τα αγκαλιάσουμε. Μάγκες, ο χειρότερος από όλους μάγκες δεν είναι Έλληνας. Ο χειρότερος είναι ο Αμερικάνος, ο Crab Gamer. Αυτός είναι ο χειρότερος από όλους. Αυτός που είναι. Αυτός είναι τρέμα κολοτούμπας, φίλε. Αυτός εκεί πέρασε και τον καρατζαφέρι αυτός, φίλε. Είναι τρέμα κολοτούμπας ο τύπος. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει ο τυπάκι, τελείως, φίλε.
Ναι, ο τύπος βρίσκει μάτι, ρε. Επειδή το παρακολουθούσαμε λίγο το και ο Χρήστο να τον ακούγαμε όλοι, ρε. Αυτόν. Ξέρω εγώ. Ναι, γιατί έχει καμπανέ, ξέρεις. Γιατί σου λέει, ναι, αυτό, ρε, παιδί μου. Και ο τύπος, πεθαίνει η Microsoft. Χριστάρα, έχει γυρίσει όχι 180 μοίρες, 360 μοίρες έχει γυρίσει ο τύπος. Ναι, σε 3 ώρες, δεν ξέρω εσύ. Όχι, όχι, τώρα έχει γυρίσει για πάντα τώρα, φίλε. Τώρα γυρίσει νυν και έγκαιος ο ένας τον ένα μήνα και γυρίσει ο τύπος. Πάντα. Για πάντα. Τα λέει, τα λέει. Κλασικά. Έτσι γιουβέτσι είναι αυτός. Πολύ γέλιο. Αλλά ναι, και εδώ που... Αυτό που αυτός τώρα... Φαινόμενο, Νικόλα, Νικόλα, ένα λεπτό, ναι, δώσε μου. Ναι. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σε διέκοψα κιόλας. Το φαινόμενο αυτό, λες, με τους κράκτες και αυτό, ξέρω εγώ, είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη, παιδί μου, όλη η Ευρώπη, επειδή είναι Sony, ρε παιδί μου, είναι τελείως, είναι η περιοχή της Sony η Ευρώπη, ρε φίλε, τελείως, είναι δεδομένο αυτό, χρόνια τώρα. Εντάξει. Ναι. Όλη η Ευρώπη, ναι, είναι έτσι σε αυτή τη φάση. Και η Αμερική που πήρε λίγο τα πάνω της Sony, κάποια Αμερικανάκια είναι έτσι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη φάση. Καταλάβες. Ναι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ναι, που, ναι, λες. Αλλά εντάξει, η Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω, γιατί έχει μεγάλο τυράκι εδώ, έχει μεγάλο τυράκι σε θέματα πωλήσεων. Και, δηλαδή το αγοραστικό κοινό που έχει η Sony. Και για τους YouTuber, έτσι. Και για τους YouTuber έχει μεγάλο τυράκι. Αυτή, όχι, ναι, δεν, ναι, έχει. Βασικά δεν έχει. Δεν γίνανε YouTuber, δεν γίνανε τυχαίοι. Μυριστήκαν το τυρί, ότι έχει. Και μπήκανε και σου λέει να πούμε κι εμείς κάποιοι άσχετοι, ας πούμε, που PlayStation εκεί, ας πούμε. Δεν είπα, ρε, είπα ξανά ότι το PlayStation είναι φοβερή κονσόλα, αλλά δώστε προσοχή και στην αντίπερα όχθη εδώ, στην Ελλάδα. Ξεκολλάτε με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ξυπνάτε. Εντάξει, μωρέ, μπορεί να αλλάξουν. Καταλαβαίνεις. Στην γενιά να μιλάμε όλοι για Scarlet, ρε φίλε, σιγά. Τώρα είναι λίγο αργά. Καλά, μπορεί να... Σου είπα, τώρα είναι αργά, δεν έχει σημασία, ρε Νίκο, τι λέμε τώρα. Ρε Χρήστο, ξέρεις τι μου φαίνεται εντύπωση όμως. Σε λιγότερο από χρόνο θα βγει το Scarlet, ρε φίλε. Θα πάνε όλοι... Τριστάρα. Μιλάμε για gamers τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για τον τύπο που έχει να παίξει 15 χρόνια. Καλά, εννοείται, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, εκεί του χρόνου θα πάρουμε όλοι οι PS5 ή Scarlet, αυτό έγινε. Εντάξει. Ναι, καλά, αυτό είναι... Να πάρει Xbox για τις ένα χρόνο, θα βγει καινούργια κονσόλα για ποιο λόγο, καταλαβες. Παιδιά, εγώ θέλω να μου εξηγήσετε ένα πράγμα. Για να γνωρίζω πώς γίνεται, γιατί άλλος πάλι, με αυτό το θέμα του, πάλι η Sony θα κερδίσει πολλούς πελάτες της από αυτό. Γιατί δεν ξέρει τι γίνει σε αντιπεριέχει. Είναι αυτό που μου ελέτης, παιδιά, αυτό. Πάνω σε αυτό που είπε, θα σα κάνω μια ερώτηση και στου φίλου. Θέλω να μου απαντήσει το καθένα σε χωριστά, ρε φίλε, αυτό που θα σα ρωτήσω. Γιατί ξέρω ότι όλοι θα είστε ψιλοκοντά στην απάντηση που θα δώσετε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, εδώ και κάποια χρόνια, και ειδικά τον τελευταίο χρόνο που είχε αναβαθμιστεί τόσο πολύ η υπηρεσία του Game Pass, τον τελευταίο ολόκληρο ένα χρόνο σα μιλάω τώρα, μπορεί και παραπάνω. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουν αυξηθεί ραγδαία πωλήσει του Xbox. Κάτι συμβαίνει, ρε μάγκε. Κάτι πέρα συμβαίνει. Να ολοκληρώσω την ερώτηση που χρυσάρα και μετά απαντάτε ο καθένα ξεχωριστά, ρε φιλαρά, και εννοείται. Απαντήστε. Πώς γίνεται, ρε μάγκες, γιατί αντικειμενικά δεν όλοι κάφησα και εμένα, ρε φίλε, που είναι κολλημένοι με μια κονσόλα. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι gamers. Κάτι άλλο παίζει, ρε μάγκες. Μήπως έχουν κολλήσει όλοι με το τυράκι αυτό, με την καραμέλα, με την προπαγάνδα. Γιατί παίζει αυτό, ρε χρυσάρα, γιατί στο δίνει. Καλά, Χρυσάρα, στο δίνει εκεί με πατάτες. Από τα Lidl στο δίνει εκεί με πατάτες και πάρτο. Σου λέει, πάρε την κονσόλα, πάρε και 200 παιχνίδια και παίζει εκεί πέρα ό,τι θες, ρε φίλε. Και θα σου και πω κάτι άλλο, δεν γίνεται. Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες, Ιορδάνη. Κάνε το λίγο, Χρήστο. Το έχουμε πει σε. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το έχουμε πει σε 5 άτομα, το έχω πει εγώ συγκεκριμένα και οι 2 πήραν Xbox. Το έχει πει ο Νίκος, ναι, σε 10 άτομα, οι 7 πήραν Xbox. Μα θέλω το κόσμο. Μα ρε μελέτη μου, μιλάμε για όλο τον κόσμο. Μιλάμε για όλο τον κόσμο, δεν μιλάμε για την Ελλάδα μόνο. Μιλάμε για αυτό που παθούμε. Σου μιλάω παγκοσμίως, δεν μιλάω. Ναι, παγκοσμίως, μα δεν είναι. Μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω είναι αυτό το φαινόμενο. Και θα σου πω το πολύ απλό. Νίκο, ένα λεπτό. Στην Αμερική που έχει τέτοια. Μία διαφήμιση στην Ελλάδα έχετε δει για Xbox και Pass και όλα αυτά. Όχι, αλλά στην Αμερική. Ωραία, παιδιά, στην Αμερική εξηγήστε μου, που είναι η περιοχή τη. Στην Αμερική που είναι η περιοχή τη που έχει του κόσμου διαφημίσει. Εκεί γιατί δεν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι πωλήσει. Γιατί έχει και πολύ χλιάρε. Έχει και ένα στην Αμερική, το ξέρω. Ναι, αγόρι, αλλά το άλλο είναι φοβερή υπηρεσία, αδερφέ. Γελάω για είναι τελείως η κατάσταση. Ναι, γιατί πλέον δεν σε ενδιαφέρει, γιατί είναι άλλο αγοριστικό κοινό, εσύ. Δεν είναι αγοριστικό κοινό της Ελλάδας και της Ισπανίας και της τέτοιας και της Ευρώπης, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παιδιά, να κάνουμε καμιά αυτό. Ναι, να σου πω κάτι. Αμερική επίσης πάει πολύ πάρα πολύ. Ωραία, να πούμε, το ξέρω, ναι, είναι αυτό το πράγμα θα σου πούνε όλοι. Να πούμε κάτι δύο τελευταία λόγια για να κλείσουμε κιόλας, γιατί θα το θέλω να κρατήσουμε κάποια πολλά άλλα πράγματα και τη γνώμη μας για άλλο που θέλουμε να κάνουμε.
Πολύ πράγμα, εντάξει, να ξέρετε ότι εδώ θα είναι τα πράγματα λίγο περίεργα μέσα. Και μάγκες εδώ, ξέρω, καταλαβαίνετε, όπως μας ακούτε και τους τέσσερις εδώ πέρα, καμία σχέση μου έχετε ακούσει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Θα το καταλάβετε, θα το έχετε καταλάβει τώρα μας ακούτε. Δεν έχουμε σχέση μου, ό,τι έχετε ακούσει μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι... Είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν έχει εδώ πέρα προσπίτα και τέτοια. Πολύ απλά, έχουν την καραμέλα του αποκλειστικού. Αυτό. Εντάξει. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε, έχει αξιόλογα παιχνίδια, παιδιά. Εντάξει, το... Και ο Χρήστος είναι Σονάκιας, ρε Μάκης. Ναι, και ο Χρήστος είναι Σονάκιας. Αυτό. Εντάξει, υποστηρίζει τη Sony, γίνεται πολύ στη Sony. Ότι... αγαπώ, Χρήστο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα μείνω λίγο στα λόγια του Spencer. Θα μείνω λίγο στα λόγια του ότι είπε ότι θα είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί. Και στην τιμή αλλά και στην απόδοση. Αυτό το είπα και στην αρχή και στην... Ναι, είπα ότι αυτό. Γιατί για είχαμε μια... Ναι, εγώ... Τούτος πιστεύαμε ότι... Ναι, εγώ πίστευα ότι... Παταγωνισμός. Να κάνει το λάθος πάλι. Ναι, έτσι και είναι μεγαλύτερη. Για τον κόσμο. Ναι, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει ότι πάντα είναι πιο δυνατή μάχη. Αλλά τελευταίο καιρό, ότι το 2013 και πιο μετά, ότι δεν έγινε έτσι. Κατάλαβες. Και όλοι εμείς οι σκληροπυρηνικοί, αυτοί που υποστηρίζαμε, οι gamers, και όχι μόνο οι Xbox άκρες, όλοι οι gamers, γιατί θέλουμε δηλαδή να υπάρχει ένα δυνατό Xbox, γιατί ξέρουμε ότι το Play θα είναι δυνατό με αυτά που έχουν πει. Ξέρουμε ότι θα είναι δυνατή κονσόλα και θα είναι πάρα πολύ καλή κονσόλα, εννοείται αυτό το πράγμα. Και μπράβο στη Sony που, και γενικά που το χτίζει αυτό. Αλλά περιμένουμε και ότι Microsoft το ίδιο και τώρα ήρθε ο Spencer και μας το είπε. Δεν νομίζω τώρα να λέει και ψέματα. Εντάξει, και δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή έχει δείξει ότι δεν λέει. Υπάρχουν κάποια λοξοδομή σε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, πάλι το ισιώνει. Δεν είναι... Έχει βγει αληθινός. Δεν ξέρω, έχει βγει αληθινός. Εντάξει, δεν είναι. Όχι. 70-30, υπάρχουν... ξέρω, καλά είναι. Τα πείτε. 90-10, σε παρακαλώ. Εντάξει. Και... εντάξει, όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, το τι έχει συμβεί από τότε ως τώρα και που έφτασε η Microsoft ή που έχει φτάσει η Sony. Εντάξει, όλα αυτά... Εννοείται ότι πρέπει να τα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα είπαμε τι θα γίνει, τι έχει γίνει στην έκθεση. Εντάξει, και τώρα... Εντάξει. Και όχι μόνο, ναι, εντάξει. Το τραβήξαμε και λίγο, εντάξει, εγώ ήθελα να το τραβήξουμε λίγο. Και το ότι σημαίνει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα το κάνουμε σε άλλη φάση το ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, από την άποψη... Από τους YouTubers και όλους αυτούς, εγώ θα να τα αναφέρω πάρα πολύ, δεν ξέρω. Retro X Gamers για την ελληνική αγορά. Εντάξει, ναι. Καλά, εννοείται αυτό, ναι. Για την επόμενη εκπομπή, λοιπόν. Σ' αρέσει, ναι, εννοείται αυτό. Okay. Προσεχώς. Εντάξει. Οπότε κλείνουμε. Έγινε, κλείσαμε. Πήρα καλή νύχτα στον κόσμο. Εντάξει, παιδιά. Καλή νύχτα, αγαπητοί. Καλή νύχτα, παιδί. Στο πανίδι. Καλή σας νύχτα. Στο επανειδή να είστε καλά και άμα φάνηκαμε λίγο σκληροί και τέτοιο, έτσι είμαστε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ναι, συγχωρέστε μας, δεν αλλάζει κάτι. Εγώ αν σε να πω κάτι θα το έλεγα, ο Μελέτης, ο Χρήστος, ο Ιορδάνης, ο Μάριος. Αυτό, εγώ ήθελα να το πω, το είπα και θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.